Εθνικό Στάδιο του Βύρωνα. Ο Αθηναϊκός τελικά κατάφερε και πήρε την νίκη απέναντι σε μια Καλαμάτα που στο πρώτο ημίχρονο είχε την υπεροχή, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, προηγήθηκε στο σκορ. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι Μεσσίνοι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού έμειναν και με 9 παίκτες, τελείωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες, όταν αποβλήθηκαν ο Μπεντίλ αλλά και ο Νίκος Γεωργίας. Οι Μεσσίνοι με το τέλος του αγώνα εξέφρασαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία του Χανιώτη του κ. Τσαγκαράκη, ο οποίος σύμφωνα με τους παράγοντες της μεσσηνιακής ομάδας πάντα, διαμόρφωσε με ορισμένα σφυρίγματά του το αποτέλεσμα του αγώνα. Μποάτεγκ, Μπεντίλ και πάλι. Ωραία πάσα για τον Καβάζη που τρέχει, ανοίγεται αριστερά τον Μποάτεγκ και περιμένει την μπάλα. Καβάζης περνάει μπάλα από όλους, ευκαιρία για την Καλαμάτα. 1-0 προηγείται η μεσσηνιακή ομάδα με τον Τρούπκο. Στο 17 λοιπόν οι Μεσσίνοι ανοίγουν το σκορ με σκόρερ τον Θωμά Τρούπκο. Ο Καβάζης από δεξιά έφυγε. Σέντραρε, η μπάλα πέρασε και από τον Ντέρεκ Μποάτεγκ. Εκεί βρέθηκε ο Τρούπκος προκαινής αστείας και δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Ο Βέλγος αποφεύγει τον Μποάτεγκ. Γεωργίας θα κλέψει την μπάλα. Ο Νίκος Γεωργίας με την μπάλα θα αλλάζει με τον Μποάτεγκ. Σοάρε σε καλή θέση. Ο Βραζιλιάνος ελίσσεται στην περιοχή της ομάδας του Αθηναϊκού. Το σουτ όμως ο τερματοφύλακας του Αθηναϊκού, ο Γιώσεφ Βάντζικ, θα καταφέρει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Φάουλ που εκτελείται. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Κεφαλιά εκεί θα στείλει την μπάλα out. Καλή προσπάθεια από τον Τασιόπουλο που είχε προωθηθεί. Ψαρής και Καραμάνος τώρα. Η πάσα εκεί που βρίσκεται ο Ζαβαντίας. Σέντρα σου του Ζαβαντία. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Καλαμάτας. Πολύ καλή στιγμή για τον Αθηναϊκό. Παλιά για τον Μποάτεγκ. Ο Τσιρόνης κόβει. Καραμάνος. Τελικά ο Μποάτεγκ είναι ο κερδισμένος της μονομαχίας. Μπεντίλ. Ένα γέμισμα από τον Καβάζη. Τρέχει να κερδίσει ο Σουάρες που είναι γρήγορος. Τελικά ο Βάντζικ μαζεύει την μπάλα. Και πρέπει να υπάρχει και τραυματισμός του Πολχιέρο της μεσσηνιακής ομάδας αλλά και του παίκτη της Καλαμάτας αλλά και του τερματοφύλακα. Συγγνώμη, της Βυρονιώτικης ομάδας. Ας ελπίσουμε ότι όχι σοβαρός. Και κίτρινη κάρτα τον Σουάρες για αυτή την ενέργειά του. Το Μάστ Ρούπκο στο σκόρερ. Μποάτεγκ που τον τραβάει από τη φανέλα. Ο Τσιρόνης τελικά. Σουάρες έχασε την μπάλα όμως. Καλογιαννίδης ελέγχει. Καλογιαννίδης που ανοίγει εκεί που βρίσκεται τον Πελεβόνης. Έχει προωθεί ο Καβάζης, έχει προωθεί και ο Σουάρες. Η παλιά για τον Καβάζη από τον Πελεβόνη. Καβάζης σε θέση βολής. Τελικά ανοίγεται, θα κάνει την σέντρα εκεί όμως και ο Μπαλτζόκας θα μαζέψει την μπάλα. Ψαρής που τρέχει να προλάβει. Ο Τρούπκος είναι κοντά, το Ψαρής τελικά είναι κάτοχος της μπάλας. Κλείστηκε από τον Τρούπκο. Θα βγάλει τελικά τη σέντρα ο Ψαρής. Σε ένα χώρο που κινείται ο Παπανδρέου, στην περιοχή ο Παπανδρέου. Το σούτ από το Ζαβαντία, out την μπάλα. Καλή προσπάθεια για τον παίκτη του Αθηναϊκού. Ο Αθηναϊκός τώρα θέλει να βγει μπροστά. Η σέντρα που γίνεται εκεί. Παραλίγο το αυτογκόλ, τελικά η κεφαλιά από τον Γεωργία προς τα πίσω. Μεγάλη στιγμή για τον Αθηναϊκό. Που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Μίτιτς. Η σέντρα από τον Μίτιτς. Παπανδρέου την κεφαλιά 1-1. 1-1 τελικά η ισοφάριση από τον Τασιόπουλο και όχι τον Παπανδρέου. Ο Τασιόπουλος τελικά είναι ο σκόρερ. Προωθήθηκε ο σέντερ μπακ της ομάδας του Βύρωνα στη συγκεκριμένη φάση. Και έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Καλαμάτας. 1-1 λοιπόν η ισοφάριση από τον Τάσο Τασιόπουλο. Ο Ντέρεκ Μποάτεγκ κλεισμένος εκεί. Θα κάνει ατομική προσπάθεια ο Γκανέζος, θέλει να περάσει, αλλάζει με τον Σουάρες τελικά που γυρίζει προς τα πίσω. Μπεντίλ. Μπεντίλ κρατάει την μπάλα, πασάρει στον Γκανέζο τον Μποάτεγκ. Τρούπκος σε θέση offside, αυτό τουλάχιστον δείχνει ο δεύτερος βοηθός. Διαμαρτυρίες από τον Τρούπκο, μια φάση βέβαια που θα πρέπει να ξαναδούμε, ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Θωμά Τρούπκο. 5 κίτρινες κάρτες για την Καλαμάτα. Η σέντρα. Περνάει μπάλα εκεί, Παπανδρέου. Επικίνδυνα το σούτ από τον Παπανδρέου. Διώχνει ο Κελπέκης σωτήρια σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Βύρωνα. Το γυριστό σούτ από τον Γιώργο Παπανδρέου. Το center forward του Αθηναϊκού. Στην κλειστή γωνία του Κελπέκη τελικά. Ο πορτιέρο της Καλαμάτας έδιωξε σε κόρνερ. Ενώ έχουμε κάποια ψυμαχία. Και κίτρινη κάρτα τώρα. Στον Παπανδρέου. Μπαχράμης. Ανοίγεται ο Γεωργίας. Ο Μπαχράμης έχει την μπάλα στην κατοχή του. Του γίνεται και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Τσαγκαράκης. Μποάτεγκ. Αποφεύγει το Ζαφυράκι. Θα βγάλει μπαλιά για τον Σουάρες εκεί. Θα προλάβει ο Βραζιλιάνος. Προλαβαίνει τελικά. Γυρίζει πολύ ωραία. Δεν πιάνει το σούτο. Μπαχράμης και ο Καβάζης κλειαρά. Ξεμαρκάριστη. Σε καλό σημείο βρέθηκαν δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας του Γεωργόπουλου. Όμως η ευκαιρία δεν έγινε γκολ.
Τρούκος, η κεφαλιά. Πάσα προς τον Μποάτεν, ξεθέσει ο Σάιτε. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο κύριος Μπάκας, ο δεύτερος βοηθός. Αλβέρτης, Κασιόπουλος. Αλβέρτης θέλει να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει και μπαίνει στην περιοχή ο Γεωργιάς, τον πιέζει. Πέναλτι δίνει ο κύριος Σαγκαράκης, αυτό το μαρκάρισμα που έγινε στον Αλβέρτη από τον Νίκο Γεωργιά. Πέναλτι λοιπόν για τον Αθηναϊκό. Που έχει την ευκαιρία βέβαια, αν ευστοχίσει, να περάσει μπροστά στο σκορ. Ζαρζάρισμα βέβαια και κόκκινη κάρτα στον Νίκο Γεωργία. Και ο Δημήτρης Αβαντίας θα είναι ο εκτελεστής του πέναλτι. Σπρόξιμο τώρα του Ζαβαντία στον Μπεντήλ. Ο Σαγκαράκης εκεί προσπαθεί να χωρίσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν θα δείξει και κάρτα, πάντως η φάση ήταν δύσκολη. Ενώ έχουμε και επεισόδια, βρέθηκε στο έδαφος κάποιος παίκτης του Αθηναϊκού και έχουμε και άλλη κόκκινη στον Μπεντήλ. Κόκκινη στον Μπεντήλ, αν δεν κάνω λάθος. Διαμαρτυρίες από τον Κελπέκη προς τον κύριο Τσαγκαράκη. Εγώ πιστεύω ότι το πέναλτι δεν είναι ούτε ένα στο εκατομμύριο. Εγώ πιστεύω ότι είμαι μπροστά από τον αντίπαλο και ο αντίπαλος πέφτει. Πέφτει καν πριν να ακουμπήσω. Και διαιτητής όχι μόνο δίνει πέναλτι, αλλά αποβάλλει εμένα, αποβάλλει και ένα συμπαίκτη μου. Και εκεί πιστεύω κρίθηκε το μάτς. Παπανδρέου έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα για την εκτέλεση του πέναλτι. Παπανδρέου εκτελεί. Ο Κελπέκης θα διώξει σε κόρνερ. Έχασε την ευκαιρία ο Αθηναϊκός να περάσει μπροστά στο σκορ. Ο Χρήστος Κελπέκης έπεσε στην δεξιά του γωνία. Βάντερ Λόιτ. Η σέντρα, ο Νάστος απομακρύνει την μπάλα. Μίτιτς, Ζαφυράκης, σέντρα. Θα διώξουν οι παίκτες Καλαμάτας με τον Νάστο πριν η μπάλα φτάσει στον Παπανδρέου. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα φύγει out. Από τον Αλβέρτη αυτή η προσπάθεια. Το σουτ έφυγε λίγο έξω από το δεξί. Κάθε το δοκάρι. Μπελεβόνης θα χάσει την μπάλα. Μπροστά τώρα Αθηναϊκός, ευκαιρία με τον Ζαφυράκη. Ο Ζαφυράκης θα περάσει τον τερματοφύλακα, τον Κελπέκη, που του κάνει φάουλ έξω από την περιοχή. Και κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Κελπέκη για αυτή την ανατροπή στο Ζαφυράκη. Σπουδαία φάση για τον Αθηναϊκό. Ζαβαντίας θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Αθηναϊκού. Ο Ζαβαντίας παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και είναι το 2-1 για τον Αθηναϊκό. Σημάδεψε σωστά την αριστερή γωνία του Χρήστου Κελπέκη. Και ο Αθηναϊκός προηγείται στο σκορ. Καραμάνος. Μπαλιά εκεί που βρίσκεται. Ο Ζαβαντίας. Σέντρα. Παπανδρέου στην περιοχή. Το σούτ του Παπανδρέου. 3-1. Με αυτή την εξαιρετική προσπάθεια του Παπανδρέου. Που ίσως και να μην το ήθελε βέβαια. Έπιασε ένα πλασέ απευθείας εκεί. Ίσως και να μην το ήθελε ο Παπανδρέου. Πάντως η ουσία είναι ότι το τρίτο τέρμα είναι γεγονός. Το Εθνικό Στάδιο του Βίρονα για τον Αθηναϊκό 3-1 προηγείται της Καλαμάτας. Σήμερα πέτυχε σε ένα γκολ και πολλοί έλεγαν στην εξέδρα αλλά και στα δημοσιογραφικά θεωρία ότι μάλλον δεν το ήθελες, κατά λάθος έγινε. Τι συνέβη? Αυτό είναι, ότι πήγα να σουτάρω, αλλά προλαβαίνει ο αντίπαλος, τσιμπάει την μπάλα και όπως τσιμπάει, χτυπάει στο κεφάλι μου και μπήκε μέσα. Σίγουρα ήταν ένα τελείως τυχερό γκολ. Πιστεύω ότι το να βάλεις γκολ είναι και θέμα τύχης. Και με τον ίδιο τρόπο που έβαλε αυτό το τυχερό γκολ ήμουν άτυχος στη φάση του πέναλτι, όπου διάλεξε τη σωστή γωνία ο τερματοφύλακας και το πιάσε. Ο Μπαρτζόκας κάτω από τα δοκάρια του Μπαχράμις τελικά εκτελεί. Καλοδραγμένο μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Αθηναϊκού του Μπαρτζόκα. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. Το φάουλ λοιπόν για την ομάδα της Μεσσηνίας. Εκτελείται. Περνάει μπάλα από όλους. 3-2 μειώνει η μεσσηνιακή ομάδα. Ο Χίλτον πρέπει να είναι σκόρερ. Ωστόσο, αν δεν βρήκε την μπάλα στο τέλος, το γκολ καταλογίζεται στον Τρούκο. Θεωρώ τη νίκη της ομάδας μου πέρα για πέρα δίκη και πιστεύω ότι και το σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού. Μπορούσε να είναι κάλλιστα μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που βρήκαν το κουράγιο και ανέτρεψαν το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου. Θέλει καρδιά για να το καταφέρεις αυτό. Είναι μια σπουδαία νίκη για μας και σε μια σπουδαία ημέρα, γιατί μετά από τόσα χρόνια το γήπεδο του Βίρονα αποτελεί πλέον ένα πραγματικό στολίδι για το ποδόσφαιρο. Εσείς το είδατε αυτό.
Δεν ξέρω εμένα, οι παίχτες μου μου είπαν ότι ήταν πεντακάθαρη περίπτωση. Όμως εγώ είμαι πάρα πολύ μακριά και αν θέλετε να σας απαντήσω εγώ, θα σας απαντήσω μόλις δω το βίντεο. Το σημερινό παιχνίδι για μας, όσο και αν φαίνεται οξύμορο, ήταν σαν ένας τελικός, ένα παιχνίδι δίχως αύριο. Αυτό ήταν πρώτον γιατί έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Καλαμάτα που έχει δύο στόχους με εμάς και δεύτερον γιατί έγινε κάτω από μια πίεση που είχε η ομάδα όλους αυτούς τους τρεις μήνες και μάλιστα με τη μεσολάβηση της διακοπής πρωταθλήματος, γιατί η ομάδα δεν είχε τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα, όχι τόσο στο πρωτάθλημα όσο στο κύπελλο και στα φιλικά και αυτό μας είχε δημιουργήσει μια μεγάλη πίεση. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη απόδοση νίκη για αποτέλεσμα είναι και μια έμεση απάντηση σε όλους όσους έσπευσαν στην αρχή να καταδικάσουν τον Αθηναϊκό και να πούνε ότι Αθηναϊκός είναι μια από τις πιο αδύνατες ομάδες του πρωταθλήματος. Ζητάω συγγνώμη.